Τα καταφέραμε, μάγκες. Βγήκαμε από τη φυλακή. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολόγιο που μου έκανε ο φίλος μου Γιαννούμπα. Δεν θα το σπάσω αν κάνεις εγγραφή και like. Τώρα, περιμένω. Τι δεν έκανες. 1, 2, 3. Εντάξει, παιδιά. Ελπίζω να μην το πίστεψε κανένας αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το σπάσω. Δεν υπήρχε ούτε μία. Αλλά ευχαριστώ που έκανες subscribe και like, γιατί τώρα με βοηθάς πάρα πολύ. Ποιος με σπαμάρει, ρε παιδιά? Όχι, σατάμω. Κοίτα, δεν σε δω τι μου κάνει, δεν σε δω. Τι έγινε, ρε? Τι που λένε, ρε, έχουν τρελαθεί οι μπάτσι, με έχουν πάρει μπάτσι. Σατάμω, δεν έχω όρεξη για αστιάκια. Φίλε, έχω να πάω να κλέψω ένα ολόκληρο σπίτι. Έχω ντυθεί κλέφτης. Τι σου λένε, για κάτσε λίγο ήσυχα. Αδερφέ, καλό μισέ τον. Όλα θέλω να μου τα πεις. Όλα. Ο δός. Πώς είσαστε? Φτάνει, συνάδελφε, αν είσαστε μαφία. Λοιπόν, τι είσαστε εσείς? Δεν σου λέω. Έτσι ρε, α, δεν πάω να πεις καγάρα, λέω εγώ. Εντάξει, τι θέλουνε να μάθουν αυτοί ακριβώς? Λοιπόν, για σένα, ρε. Συνάδελφε, κλείσε τις κάμερες όλες, κλείστες. Θα σε δίνω. Χίτμα, κάνε κάτι, να μου κλείσει την κάμερα. Μου κλείσε την κάμερα, ρε. Μια ζωή αυτό το παιδί μπλέκεται. Τώρα εγώ μια χαρά έχω ντυθεί εδώ κλέφτης, έχω ντυθεί εδώ κλέφτης να κάνω μια δουλειά. Και ο Σατάμ τον πιάνουνε, τον ρωτάνε για μένα και τώρα τον έχουν πάρει και τον κοπανάνε με ένα ρόπαλο. Του ρίχνουνε, μπα. Σατάμω, μόνο εσύ, φίλε μου, τα κάνεις αυτά. Μόνο εσύ. Τι κάνω τώρα, τι κάνω? Να πάω να κλέψω το σπίτι ή να πάω να σώσω το φίλο μου, το Σατάμω? Για γράψτε στο chat, να πάω για το Σατάμω, δηλαδή το 1, ή να πάω για το σπίτι, δηλαδή το 2. Γράψτε εσείς, ελπίζω να έχετε κάνει και like και εγγραφή. Ξέρεις κάτι, θα κάνω και τα 2. Είναι ο Σατάμω και δεν μπορώ να τον αφήσω, ρε φίλε μου. Οπα. Και τώρα μου έρχεται πίσω να μου πει: Hitman θα είναι η πρώτη του λέξη. Ακού. Hitman. Το όνομά σου ποιο είναι? Γιάννης. Με εγκουράς. Ξάδερφε! Δεν μπορεί να τον αφήσω στο Σατάμω, είναι φίλος μου. Θα πάμε να διαλύσουμε τους μπάτσους. Σήμερα έχω τόσο όρεξη για σούτια, γιατί θέλω να διαλύσω. Αν μείνει κάποιος στο σπίτι μου, το άλλο, θα τον διαλύσω, θα τον κάνω κομματάκια. Πώς πατάω αυτά τα μποτάκια? Κάπως έτσι, τρεις χειρότερα. Θα δείτε, οι χέντες θα φεύγουν έτσι, πα. Και φινί το καπίτο. Τώρα θα μπω έτσι, δεν φοβάμαι αυτούς τους άσχετους, με οπλάκι θα τους φάω. Δείτε πόση όρεξη έχω σήμερα για σούτια, απλά για σούτια, να μπορώ να διαλύσω κόσμο. Όλα θέλω να μας τα πεις. Για ποιο λόγο, ρε? Τους πιτσιρικάς, πώς βάζουν στην αστυνομία? Ισόβια του λένε και αυτού. Νου, άντε πάλι. Μπράβο, Σατάμω, δεν λέει όμως. Ένα respect και ένα μπρόκολο στο chat για το Σατάμω. Γιατί όντως δεν λέει, αυτό είναι respect. Το φίλο μου δεν το. Πώς είναι τρεις? Ποιος είναι, ρε? Ούτε τρία δεύτερα δεν μου πήρε. Όλοι λέει! Ποιος μπορεί να τους έφαγε όλους σε τρία δευτερόλεπτα, πες μου. Πες μου! Όχι, πες μου, αγγές έξω. Ποιος άλλος μπορεί να σε σώσει? Μου έχεις κάνει πολλές βλακίες, αλλά τώρα τελευταία έχεις γίνει καλό παιδί. Πάντα σε αγαπάω. Και πρέπει να σε κεράσω ένα σκορδόψωμο. Θα φας ένα σκορδόψωμο? Ω, δεν θέλω σκόρδο. Θέλω μια κρεπούλα. Υπάρχει και κρέπα λάδι στην πόλη. Αλλά πρόσχε, μην. Κάτσε. Έχω όπλα, κάτσε να δω. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία, Σατάμω, άκουσε με. Πρέπει να βιαστούμε. Θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε το σπίτι, να πάμε να δούμε ποιος μένει εκεί. Και όποιος μένει, σήμερα θα γίνει της τρελής. Θα τον κάνω εγώ κομματάκια. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι εκεί να δούμε ποιος μένει. Παρακολουθούμε πρώτα και μετά πράττουμε ανάλογα. Με αυτό εδώ το εργαλείο ήρθα. Του ξαδερφού μου, του Γιάννη του Μέγκουρα είναι. Του Κουστινή, λέω, ο ποιος είναι αυτός. Πω, το έχει μάθει όλη η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ τα ξέρω όλα αυτά. Σήμερα κουρεύτηκα κιόλας. Είμαι ασένιος, με βλέπεις. Σήμερα είναι η μέρα σου. Σήμερα όταν κουρεύεσαι και είναι φρέσκο το μαλλί, τότε πρέπει να. Να πας να βρεις και μια κοπέλα. Να πάω να σου βρω καμιά κοπέλα. Σατάμω, είπαμε για δουλειά. Ωραία, εντάξει, θα περάσω από το κρέπαλαν. Αλλά στο λέω, αν δεν έχει κοπέλα. Άξε να το δούμε. Άμα δεν έχει καμία. Ωραία, αν έχει, τι γίνεται? Ναι, δεν θα έχει σίγουρα, δεν ξέρω. Ναι, τίποτα, φέρμα. Πάλι αυτή. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Νομίζω η γυναίκα του υπαρχηγού είναι αυτή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ, πείτε μου. Δουλεύετε εδώ? Μπορώ να σου μιλήσω λίγο ιδιαιτερός? Ναι, πάμε έξω. Παρακαλώ. Ωραία, ελάτε από εδώ. Κοίταξε, έχω ένα πρόβλημα και. Μιας και σε βρήκαμε, θα στο πούμε. Αρχικά, πώς σε λένε? Μέρη, χάρηκα. Γιάννης. Από εδώ να σου γνωρίσω το φίλο μου. Το φίλο σου είναι ο Σατάμω. Χάρηκα. Σατάμω, δεν μιλάς εσύ, ρε, ντρέπεσαι? Χάρηκα. Είμαι λίγο ντροπαλός, κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι, ναι. Λοιπόν, να σου πω το πρόβλημά μας ή να σου πω. Τον πει τι σε απασχολεί. Λοιπόν, εμένα δεν με απασχολεί κάτι. Βασικά, με απασχολεί. Με απασχολεί που ο φίλο μου δεν είναι καλά. Τι έχει ο φίλο σου? Τον απασχολεί κάτι εδώ και πολύ καιρό κι αυτό. Δεν έχει βρει κοπέλα και δεν ξέρει και πώς να το
Να την πέσεις εγώ πέλα. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω αν ενδιαφέρεσαι για το φίλο μου. Γιατί δες τον, είναι πολύ ωραίο παιδί. Ψηλό, όμορφο, λαμπερό, γυμνασμένο. Κουκλέω φίλο σου και εσύ το ίδιο. Μια χαρά είστε παιδιά μου, αλλά δεν ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ξαναδες τον λίγο, μήπως δεν τον βλέπεις καλά. Σιγά, κούκλη είναι. Έχεις αγόρι, μήπως. Κοίτα, ενδιαφέρομαι εγώ για τον Σατάμ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω επάνω. Οπότε έχεις αγόρι εσύ. Πες και έτσι. Τι εννοείς, έχεις πεθάνει. Έχει τέρι, πώς το λένε. Πείτε το και έτσι, μωρέ. Πείτε το και έτσι. Τι είναι το πείτε το και έτσι. Κάπως από εκεί πάει, προς τα εκεί, προς τα εκεί, κατάλαβες. Προς τα πού, δεν κατάλαβα, όχι. Προς το να υπάρξει μια σχέση. Θα θέλετε έστω να περάσετε μέσα, να σας δώσω κάτι να φάτε. Αν θες να δώσεις το φίλο μου τον αριθμό σου, μπας και χωρίσεις, μπας και αλλάξεις γνώμη. Τι πάει ξύλο. Σύντομα, σύντομα. Εάν δεν χρειάζεται κάτι άλλο, φεύγω, οκ. Ναι, θα τα πούμε. Τέλεια. Φιλιά, παιδιά, φιλιά. Πάντως, αν έχεις καμιά φίλη. Τι να σε πω, να έρχεσαι πιο συχνά από εδώ, όλο και καμία θα βρεις. Έχεις πολλές εδώ. Να ρωτήσω, εσένα το αγόρι σου πώς λέγεται. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Δεν είναι σε κάποια μαφία. Τι είναι η μαφία. Για κάτσε λίγο. Δεν ανήκει σε κάποια κακή συμμορία. Όχι. Και γιατί με ρώτησες τι είναι η μαφία, δεν ξέρεις τι είναι η μαφία. Ξέρω, απλά το θεωρώ ότι θα μπορούσε να το πει οικογένεια. Το ίδιο είναι, τι μαφία, τι οικογένεια πιστεύω. Εντάξει, συνεννοούμαστε τουλάχιστον, ναι. Δεν είναι σε κάποια οικογένεια που λέγεται. Σε λέω. Καρτέλ ντε σόκου. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Αυτή είναι ομορφούλα η δυσκολία εδώ πέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Τέλεια, λοιπόν, σας αφήνω ότι χρειαστείτε, αν χρειάζεται φαγητό ή οτιδήποτε, περάσει από το μαγαζί, ναι. Εννοείται. Τέλεια, τέλεια. Φιλιά, παιδιά, φιλιά. Έχουμε πολλά λουλούδια. Μάγκες, το είδατε, προσπάθησα να του βρω γκόμενα. Δεν πειράζει, ναι. Εντάξει, Σατάμο, έχεις εμάς, κάντε τον όλη μια αγκάλιτσα, ρε παιδιά. Έχεις εμάς, Σατάμο. Εννοείται. Και μόνο τρέλες. Λοιπόν, Σατάμο, μη χάνουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε να παρακολουθήσουμε να δούμε τι παίζει στο σπίτι. Το λένε για μαύρο σώμα, έτσι μαυρερή, μαυρομάλες, τρελαίνουμε φουλ. Αλλά και οι ξαφιές είναι ό,τι καλύτερο. Μόνος του εγώ, αλλά του λέω πάμε να κάνουμε ληστεία του στο σοβαρό κομμάτι πήγαμε. Πέρα στο σπίτι, τι γίνεται. Λοιπόν, παρκάρω εδώ, θα παρκάρω εδώ, εντελώς πίσω για να μην μας πάρουν χαμπάρι. Θα πάμε να τους παρακολουθήσουμε με το σνάιπερ, να δω πώς είναι και αν είναι στο σπίτι μου. Να το σπίτι μου. Α, το σπιτάκι μου! Ρε, το θέλω σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα το πάρω. Δώστε όλη τη θετική ενέργεια, σπάστε το like. Πατά μου ακολούθα. Για έλα από εδώ, για έλα από εδώ. Οπό, βλέπω αμάξια. Οπού. Και είναι. Βλέπεις. Πώς είναι ρε μάγκες, για μια στιγμή, πώς είναι. Πάνω από 10 άτομα. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα τα σκοτώσω ένα-ένα τώρα αυτά. Όλη η μαφία τους εκεί κάθεται κάτι βλέπεις στην τηλεόραση. Έχω μια πολύ καλή ιδέα μάγκες. Θα πάω κοντά να κρυφακούσω, έλα να κρυφακούσουμε. Οχ, πάμε. Λοιπόν, τώρα ήσυχα, δεν θέλω να μας ακούσουν. Ποιος πυροβολάει, ρε. Ξέρω τι κάνω. Έλα μαζί μου. Μην πας από εκεί. Έχει πάρα πολλά άτομα. Σατάμο. Βλέπω μόνο κόκκινα, μην βλέπεις άλλα. Όλες οι ομάδες έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατικά. Τα βλέπω όλα, φίλε. Τι λένε ρε αυτοί, για ποδόσφαιρο μιλάνε ή για μπάσκετ. Τι λένε, μήπως μιλάνε για κάτι άλλο και τα έχουν κάνει rename έτσι. Φτάνει ρε, πάω και Ολυμπιακός θα το πάρει. Το τάσμα φέτος είναι πράσινο. Τι λένε ρε αυτοί ρε, όλες οι ομάδες καλές είναι ρε παιδιά. Τι τσακώνονται αυτοί, τι λύθιν. Κοίτα τι έχω. Όχι, ήσυχα ρε. Θα πατήσω, μπαζουκιά. Όποιος δεν πεθάνει, το σκοτώνουμε. Το σπίτι τώρα θα το πάρουμε, Σατάμο. Να το κάνω. Συγχρεμία! Ο αδερφός ποιος είναι με το αμάξι. Κόκκινα μόνο το λεγό. Μπαμ! Μπαμ! Δικό μας! Κάποιος ήρθε με το αμάξι, Σβήσε τη φωτιά, εσύ! Άνεμος φωτιά, Σβήσε τη φωτιά! Ψάξε ένας από αυτούς, είναι πιο διαφορετικός, ψάξε να τον βρεις, είναι το αφεντικό. Αυτός εδώ είναι. Σήκωσέ τον και θα τον κάνω πιάσε. Λοιπόν, το αφεντικό. Ο ίδιος. Πήρατε ένα σπίτι που μου ανήκει. Εγώ είχα δεχτεί πριν με βάλουν φυλακή να σπληρώσω όσο, αλλά δεν δεχτήκατε. Αφού έτσι το θες, λοιπόν, εδώ σε αυτό το σπίτι θα γίνει η κηδεία σου. Μεγάλα κεφάλια στην πόλη είμαστε. Αντί να είμαστε αντίπαλοι, θα έπρεπε να είμαστε μαζί. Δεν είναι. Ένα λόγο να είμαι μαζί σου. Άμα δεν με σκοτώσει, μπορούμε να τα βρούμε όλα. Λύσεις υπάρχουν. Παιδιά, τι λέτε. Αν θες να το σκοτώσω, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι like. Τόσο απλό.
Δώσε τα κλειδιά, βάλτε στην τσέπη μου τα κλειδιά. Την τσέπη, απ! Απ, φέρτε εδώ! Το βρήκες! Δικά μας τα κλειδιά. Ωραία. GG, έχουμε το σπίτι. Έχεις να πεις καμιά τελευταία επιθυμία. Συγγνώμη, Hitman. Μπορούμε να τα βρούμε όλα όμως. Ναι. Κρίμα. Γιατί ο Θεός συγχωρεί. Ο Hitman ποτέ. Πάει κι αυτός. Όλοι αυτοί θα κυδευτούν εδώ πέρα που είναι το νεκροταφείο από κάτω και θα κάνω το μεγαλύτερο πάρτι στην πόλη. Αφού πήραμε το σπίτι, παιδιά, ένα θα σας πω. Αυτός ήταν ο σκοπός του σημερινού βίντεο, να πάρουμε το σπίτι. Αυτή Δευτέρα που θα κάνω live, 4 και 4, θα προσπαθήσουν να το πάρουν πίσω. Οπότε τη Δευτέρα σας στέλνω όλους μαζί, μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε. Έχω ακούσει ότι αυτοί εδώ συνεργάζονται ακόμα και με το στρατό τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν ισχύει. Οπότε θέλω όλοι να μπείτε 4 και 4 τη Δευτέρα και να το σπάσουν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, απλό, εύκολο και ωραίο. Τι, άκουσα κάτι, αλλά τέλος πάντων, η ιδέα μου θα είναι. Δείτε τι ωραία θέα έχει αυτό το σπίτι, ρε παιδιά, δείτε εδώ τι ωραία θέα. Θέλω ύπνο, Σατάμο. Δεν. Λέω τώρα πως έχει έρθει η ώρα για μια επιχείρηση. Έρχεται μια επιχείρηση στο GDRP. Πρέπει να αγοράσουμε για μια επιχείρηση. Αλλά όχι πάλι καζίνο. Τι μαγαζί να ανοίξω. Γράψτε μου κάτω στα comments. Βίντεο έχει κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Live έχει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye, αλάνια μου.